από ό,τι φαίνεται στην παράσταση νίκης, όπως το λέμε, στην εκτίμηση τελικού αποτελέσματος, δίνουν σε υψηλό ποσοστό πια τον Τραμπ. Εντάξει, New York Times. Από το πρωί το δίνανε. Ναι, το δίνουν πια στο 91% την πιθανότητα και έχει με την τελευταία μέτρηση πόσους εκλέκτορες έχει ο κύριος Τραμπ. Λοιπόν, πάμε να δούμε ότι μέχρι στιγμής τι έχει γίνει. Αποτελέσματα βασικά. Φαίνεται ότι πήρε και την Τζόρτζια. Η Τζόρτζια είναι μία από τις 7 πολιτείες, τις swing states, οι οποίες είναι γνωστές με αυτό το όνομα. 246 ο Ντόναλντ Τραμπ, 182 η Κάμαλα Χάρις. Βλέπουμε επίσης τις άλλες πολιτείες, όπως για παράδειγμα την Πενσιλβάνια, η οποία είναι ροζ και σε λίγα λεπτά φαίνεται ότι θα γίνει κόκκινη. Βλέπουμε την Αριζόνα, η οποία είναι swing states και εκείνη, δηλαδή υψίστης σημασίας πολιτείες, η οποία είναι ροζ και φαίνεται σε λίγο να γίνει και εκείνη κόκκινη. Wisconsin, που είπαμε ότι το πήρα τους δημοκρατικούς, το οποίο το είχανε την προηγούμενη φορά, είχαν καταφέρει και είχαν υπερτερήσει. Είναι λίγο στην Αριζόνα, γιατί βλέπω τα στοιχεία της Αριζόνα, το βλέπω τώρα το CNN, που είναι στο 52%, είναι 12.000 η διαφορά. Εδώ δεν ξέρω τι αμφισβητείς, τι ενστάσεις θα υπάρξουν. Δεν ξέρω αν θα κάνει ενστάσεις τελικά, αν θα κάνει ένσταση η Κάμαλα Χάρις, γιατί... Φαντάζομαι αναλόγως την απόσταση. Ναι, γιατί άμα έχει 50 και 60 εκλέκτορες διαφορά... Α, μπράβο, και αν η Αριζόνα δίνει, δεν ξέρω πώς είναι οι εκλέκτορες στην Αριζόνα, είναι ο αριθμός τέτοιος που δεν αλλάζει το αποτέλεσμα, γιατί να κάνει. Το ζήτημά μας είναι σε όλες τις κρίσιμες πολιτείες και σε 7 κρίσιμες πολιτείες. Προηγείται τον Άλτρα. Φαίνεται ναι ακριβώς ότι η μόνη που δεν είναι σίγουρη αυτή τη στιγμή είναι η Νεβάδα, η οποία έχει 6 εκλέκτορους και είναι γκρι. Δηλαδή δεν έχει πάρει κάποιο χρώμα. Έγινε ροζ. Άργησε να κλείσει. Έγινε ροζ μόλις. Αχ, παιδιά, μόλις έγινε ροζ. Μόλις έγινε ροζ. Με το που σήκωσε το χάρτη. Να φέρουμε ξανά το χάρτη λίγο μπροστά, παρακαλώ. Μόλις λοιπόν, έγινε ροζ, άρα βλέπουμε ότι σιγά σιγά όσο περνάει, αν καταφέρει να σας πω κάτι, αυτό που λέγατε προηγουμένως, μιλάμε ότι από εκεί που κάποιοι πίστευαν και λέγανε ότι θα ίσως βγει η Κάμαλα Χάρις οριακά, για μια μεγάλη έκπληξη και ανατροπή που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί το να καταφέρεις να κερδίσεις 7 στις 7, αν γίνει εν τέλει. Τις κρίσιμες πολιτείες που λέμε. Κρίσιμες πολιτείες. Τους έχουμε πρέξει, τους λέμε swing states στους Έλληνες, αλλά είναι αυτές οι κρίσιμες πολιτείες πάντως. Πολιτείες με μεγάλη σημασία. Είναι ένα τεράστιο κατόρθωμα που θα έχει κάνει κόντρα σε προγνωστικά τα οποία θέλαν την Κάμαλα Χάρις να προηγείται. Θέλω τα περισσότερα. Ειδικά χθες έγινε αυτό, το λέμε τον Παναγιώτη πριν, χθες και προχθές, τελευταίες δύο μέρες. Έγινε ένα μπράβο που λέμε δημοσιογραφικά, όπου βγήκαν πολλές δημοσκοπήσεις που έδιναν μπροστά την Κάμαλα Χάρις. Μπροστά, ναι, και σε κάποιες και παραπάνω. Ναι, ναι. Βέβαια, όλοι έλεγαν ότι είναι μια αμφίρροπη μάχη κτλ. Καλά, είναι. Ενδεχομένως, όπως και το 20, υποεκτιμήθηκε η δυναμική του Τραμπ. Ναι. Γιατί και το 20 είχε υποεκτιμηθεί η δυναμική του Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση, και μόνο το στοιχείο ότι αυτή τη στιγμή προηγείται και σε 7 κρίσιμες περιφέρειες. Δεύτερο στοιχείο. Μπορούμε να δούμε και την εικόνα στη Φλόριντα. Ήδη έχει ξεκινήσει και πηγαίνει σε ένα κέντρο που έχουν είναι οι οπαδοί του, έχει στηθεί στο πόντιουμ. Στο Palm Beach, εκεί μίλησε και προηγουμένως. Στο Μαραλάγκο. Στο Μαραλάγκο, εκεί είναι. Ακριβώς. Εκεί που είναι. Εκεί είχε μιλήσει. Έχει την εικόνα τώρα, αυτή είναι η εικόνα. Την εικόνα. Ετοιμάζονται από κάτω, πανηγυρίζουν, ετοιμάζεται να πάνε να εκφωνήσει ομιλία. Ενώ σύμφωνα με τις αμερικανικές πηγές, η κυρία Χάρις είπε ότι δεν θα μιλήσει απόψε. Θα μιλήσει, μιλήσει στους αύριο. Ναι, ναι. Αύριο, γιατί στην Αμερική είναι τώρα μία ώρα το βράδυ. Όχι, 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 όχι. Είναι βράδυ. Ναι, είναι βράδυ. Είναι βράδυ, είναι αργά, ναι, ναι. Είναι μία ώρα, καλά λες. Αυτό κάτι δείχνει. Καλά λες. Επίσης. Βλέπουμε εδώ πέρα πάντως το χώρο που ετοιμάζεται και βλέπουμε ότι είναι όλοι έτοιμοι εδώ και αρκετή ώρα. Στην ουσία, από ό,τι καταλαβαίνουμε, για να μιλήσει ο Τραμπ, περιμένει να είναι επίσημα και ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ. Δηλαδή, στην ουσία, περιμένει να βγει η Πενσιλβάνια που είναι από λεπτό σε λεπτό από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί κάνει πολύ γρήγορα τα αποτελέσματα. Πόσο είναι η Πενσιλβάνια? Τώρα, τώρα αυτή τη στιγμή περιμένουμε να δείξει τη καινούργια πόσο είναι. Πριν από λίγο ήταν 92%. Αυτό ακριβώς. Αυτό σημαίνει άμα καταλήξει και η Πενσιλβάνια, που το λέμε σε όλους, έχει 19 εκλέκτορες, σημαίνει ότι θα πάει απευθείας στους 265, οπότε είναι μια ανάσα. Μετά είναι 2,70 λεπτό θα έχουμε νεότερα έτσι κι αλλιώς. Σε 1 λεπτό και 17 δευτερόλεπτα θα έχουμε νεότερα. Σωστά, σε 8 η ροντάν. Από ό,τι φαίνεται. Οπότε, ναι, σε αυτά τα νεότερα ίσως μέσα να είναι και η Πενσιλβάνια και να τη δούμε. Σε περίπτωση που τη δούμε κόκκινη, νομίζω ότι αυτό περιμένει τον Τραμπ για να βγει, για να σιγουρέψει τη νίκη του και πλέον να μπει η σφραγίδα της Πενσιλβάνιας, η οποία, για να ξέρει και ο κόσμος που τώρα άνοιξε τις οθόνες του, το είπε και εκείνος, αν την κερδίσω, κερδίζω τις εκλογές. Μάλιστα. Λοιπόν,